Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να πω κάτι ίσως φαινομενικά σχετικό με τη συζήτησή μας. Θα ήθελα η κυρία Σακελλαροπούλου να καταργήσει αυτή την ετήσια φιέστα που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, που συμπίπτει με την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Αν είναι δυνατόν να εορτάζουμε την ημέρα που θρηνούμε για την καταστροφή, την εισβολή, την κατάληψη της Βόρειας Κύπρου με εκατοντάδες και χιλιάδες θύματα αγνοωμένους κτλ. Και να αντικατασταθεί με ένα μνημόσυνο στη Μητρόπολη για τα θύματα της Κυπριακής τραγωδίας και ένα διάγγελμα του Πρωθυπουργού ή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, το οποίο θα υπενθυμίζουν στον ελληνικό λαό, να θυμόμαστε όλοι μας, ότι μία και μόνο λέξη ταιριάζει στη σημερινή ημέρα, μία και μόνο λέξη πρέπει να χαρακτηρίζει την εθνική μας πολιτική στο Κυπριακό και η λέξη αυτή είναι απελευθέρωση. Εάν δεν υπάρξει απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα και τις επίκους, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση περί διζωνικής, δικοινοτικής, δημοκρατίας, συνεννόησης με τους Τούρκους κτλ. Παρέλκει. Τα αξιοπρεπή έθνη επικεντρώνονται στο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η τουρκική εισβολή κατοχή και αυτό πρέπει να λήξει. Εάν δεν λήξει αυτό και αν δεν χαλάσουμε τον κόσμο να λήξει αυτό σε όλα τα διεθνή όργανα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ, παντού να ζητούμε να φύγουν οι Τούρκοι πρώτα από την Κύπρο, όλα τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να καταλήξουν πουθενά, κύριε Σέντερ. Δεν είναι άσχετο αυτό που είπατε, όμως κύριε Μελετόπουλε, σήμερα εγώ θα το επαναφέρω. Οριζοντίως εκτιμώ, η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος έχει βγάλει, όχι από την ατζέντα, από το λεξιλόγιο της την Κύπρο. Την έχει βγάλει, την έχει αποδεχτεί ως συντεταγμένες στο ΝΑΤΟ. Θα μου πει τώρα κάποιος ότι τεχνικά και οι άλλοι είναι με συντεταγμένες. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό που δεν θέλει η Τουρκία ως κρατική υπόσταση και οντότητα, και στις πρόσφατες συνομιλίες με τον Τούρκο Πρόεδρο η Κύπρος είναι εκτός. Εντάξει, δεν είναι μόνο η Κύπρος εκτός. Είναι εκτός και οποιαδήποτε συζήτηση για τη Βόρεια Ήπειρο. Είναι εκτός οποιαδήποτε συζήτηση για την αναγνώριση της γενοκτονίας από τους Τούρκους. Είναι εκτός οποιαδήποτε συζήτηση για την κατάφορη παραβίαση του άρθρου 14 της Συνθήκης Λοζάνης στην Ήπειρο και στην Ένετο. Είναι εκτός οποιαδήποτε συζήτηση για τις αποζημιώσεις για το 55, για τις επευρενά. Δηλαδή με τους Τούρκους είναι εκτός κάθε συζήτηση για το κάζους μπέλι. Πάμε να μιλήσουμε με τους Τούρκους αυτή τη στιγμή και οι Τούρκοι έχουν σε ενέργεια την ομή απειλή πολέμου από την διεθνοσυνέλευση, παρακαλώ. Λοιπόν, πώς είναι, άρα δεν είναι μόνο αυτό που λέτε πολύ σωστά, είναι και όλα τα άλλα. Και θέλω να πω το εξής, ότι οποιοδήποτε διάλογος με τους Τούρκους πρέπει να βασίζεται και οποιαδήποτε ανάλυση για τους Τούρκους και οποιαδήποτε συζήτηση για τα εθνικά μας θέματα πρέπει να ξεκινάει από την αυτονόητη διαπίστωση, κύριε Σαχίνη, ότι η Τουρκία έχει πάγιες διαχρονικές επεκτατικές βλέψεις που φτάνουν μέχρι την εξάλληψη του ελληνικού έθνους από την εποχή του Μαρτζικέρου, τον 10ο αιώνα. Δεν υπάρχει γενεά Ελλήνων που να μην βρέθηκε σε εμπόλεμη κατάσταση με τους Τούρκους. Ακόμα και η δικιά μας γενιά, εγώ στα Ήμια πήγα στη παρουσίαση της εθελοντής. Είχα υπηρετήσει χιλιάδες άλλοι Έλληνες, δεκάδες χιλιάδες. Το 20, τον Εύρο, σχηματίστηκαν σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, κάθε γενιά από τον 10ο αιώνα αντιμετωπίζει το τουρκικό πρόβλημα. Αν αυτό δεν το βάλουμε στο μυαλό μας καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή ανάλυση. Θα ζούμε με αυταπάτες και ψευδεστήσεις και άρα δεν μπορούμε να πάρουμε και σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι η μία, αν θέλετε, η πρώτη προϋπόθεση για μένα οποιασδήποτε αναφορά στα τουρκικά θέματα. Άρα σήμερα, και εδώ θέλω πια τη σκέψη σας, έχω προσέξει που έχετε ξεκινήσει από μία παραδοχή, δεν μπορείτε να δεχτείτε ότι υπάρχει οποιοδήποτε πολιτικός ή πολιτικό κόμμα ή το σύνολο του πολιτικού συστήματος που θα συνυπέγραφε την παραχώρηση κυριαρχίας. Το διαχωρίζεται όμως από τις συζητήσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Εδώ, κατά τη γνώμη σας, αποκωδικοποιώντας μετά το Βίλνιους και μετά την περίφημη συνέντευξη του Πρωθυπουργού με τις φραστικές διατυπώσεις, την κατάσταση, τι εντοπίζετε, παρακαλώ πολύ? Και θέλω, κύριε Μελετόπουλε, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει και η ιστορία, να υπενθυμίσω, όχι σε εσάς τους ακροατές, ότι λίγο πριν την κήρυξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, 433, οι Αθηναίοι επέβαλαν ένα αυστηρό εμπάργκο στα προϊόντα των Μεγαραίων. Ο λόγος, ως αφορμή, ήταν το αίτημα της Σπάρτης, του Πελοποννησιακού,
η ανάκληση του μεγαρικού ψηφίσματος από τους Αθηναίους. Ήταν τελεσίγραφο. Ο Θουκυδίδης λοιπόν, επειδή όλοι τον επικαλούνται σήμερα οι πολιτικοί, μίλησε για την πραγματική αιτία του πολέμου και είπε ότι ο Περικλής πρότεινε την απόρριψη του τελεσιγράφου των Σπαρτιατών και κατέστησε σαφές στους Αθηναίους ότι υποχωρώντας ακόμη και στο ασήμαντο μεγαρικό ψήφισμα θα δώσουν την εντύπωση αδυναμίας και φόβου με αποτέλεσμα οι Σπαρτιάτες να πετύσουν ακόμη περισσότερα και σημαντικότερα. Αυτό το δίδαγμα του μεγαρικού ψηφίσματος είναι αξίωμα για τις διεθνείς σχέσεις. Για μας είναι. Ακούστε, πολύ σωστά το θέσατε. Εάν η Ελλάδα δεχθεί να μπουν στην ατζέντα ενός ελληνοτουρκικού διαλόγου που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Άρα αφού δεν έχει ξεκινήσει, δεν μπορούμε να αποκαταλάβουμε τίποτα. Ούτε καν ότι θα ξεκινήσει δεν μπορούμε να αποκαταλάβουμε. Εγώ προσωπικά έχω βάσιμες αμφιβολίες ότι τελικά θα πάμε σε διάλογο, αλλά αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, εάν η Ελλάδα δεχτεί να μπουν σε μια συζήτηση με τους Τούρκους θέματα εσωτερικής δικής μας κυριαρχίας, όπως ας πούμε η παρουσία στρατευμάτων στα ελληνικά νησιά, όπως ας πούμε η τύχη των μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών της Δυτικής Θράκης, εάν θα τους δικάζει ο μουφτής ή τα λαϊκά δικαστήρια, τα ελληνικά, τα τακτικά, εάν ας πούμε θα υπάρχουν σχολεία στα οποία θα διδάσκεται τουρκική γλώσσα από μαχητή κτλ. Εάν η Ελλάδα δεχτεί τέτοια συζήτηση, έχει χάσει την τυπική της κυριαρχία και ανεξαρτησία. Θα γίνει κράτος υποτελές στην Τουρκία, κράτος μειωμένης κυριαρχίας, κράτος φιλανδοποιημένο στην Τουρκία, η οποία θα έχει λόγο για την εσωτερική της διακυβέρνηση. Προσοχή! Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, μην δεχτούμε έστω και από καλοπιστία, εγώ εξαντλώ ας πούμε την καλή μου πίστη, έστω και από καλοπιστία, να μπουν τέτοια θέματα. Το αν θα έχουμε στρατεύματα στα νησιά ή τι θα κάνουμε με τους μουσουλμάνους της Τράκης, είναι δικό μας εσωτερικό θέμα. Δεν το συζητούμε. Διμερές θέμα νομικής φύσεως που η Ελλάδα μπορεί να συζητήσει με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Αυτό μάλιστα υπάρχει εκεί μια αφισημία να το λύσουμε είτε με διμερή συζήτηση, είτε με προσφυγή στη Χάγη, είτε με όποιον άλλο τρόπο. Δεν τίθεται άλλα θέματα που αφορούν το εσωτερικό του ελληνικού κράτους. Παρακαλώ πολύ, το τονίζω, το διακηρύσω, το φωνάζω. Να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία και ίσως και το πολιτικό σύστημα που δεν το έχει ξεκαθαρίσει μέσα του. Λοιπόν, θέλω να σας πω πάντως ότι δεν μπορεί κανένας διάλογος να υπάρχει με την Τουρκία εάν δεν αναγνωρίσει η Τουρκία το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Είδατε ότι την απέρριψαν τον Τούρκο υποψήφιο από πρόεδρο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και η αιτία δεν είναι μόνον ότι δεν συμπαθούν την Τουρκία που είναι ένα κράτος ταραξίας, είναι και ότι η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Πώς θα προεδρεύει η Τουρκία στον παγκόσμιο θαλάσσιο οργανισμό, ναυτιλιακό οργανισμό, εάν δεν έχει δεχτεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και εμείς θα πάμε σε συζήτηση με την Τουρκία χωρίς να έχει η Τουρκία αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο. Ναι, αλλά χωρίς να έχει αναγνωρίσει την αρμοδιότητα των εθνών δικαστηρίων. Ναι, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς, κύριε Μελετόπουλο, όμως αυτή την υποψηφιότητα υποστηρίξαμε, όχι τον Παναμέζο που βγήκε. Να σας θυμίσω. Ξέρω πολύ καλά. Αυτό είναι μια συζήτηση για την οποία υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Εντάξει. Και κάτι άλλο να προσθέσω. Ότι υπάρχει η πολύ σοβαρή έννοια της εθνικής αξιοπρέπειας, για να ξαναπάμε στον Θουκυδίδη, που λέει το εξής. Ότι δεν θα κάτσω να μιλήσω με τον Τούρκο σε ένα τραπέζι, εάν δεν ακυρώσω το κάτω του Μπέλη. Δεν θα κάτσω. Δεν θα κάτσω να συζητήσω εάν ο Τούρκος δεν δεχτεί το διεθνές δίκαιο. Εάν ο Τούρκος δεν δεχτεί την απόλυτη 100% ισχύ της συνθήκης της Λοζάνης. Και όταν θα κάτσω στο τραπέζι να μιλήσω, θα θέσω στον Τούρκο εγώ τώρα τις δικές του παραβιάσεις της συνθήκης της Λοζάνης και γενικά του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή το άρθρο 14 για την Ήπειρο της Ένεδο, για την αναγνώριση γενοκτονίας, η αναγνώριση των γενοκτονίων είναι πολύ, πολύ σημαντικό θέμα διεθνώς, η αποζημίωση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης για το πόγκρομ του 15. Έτσι, αυτά θα τα θέσω αυτά τα θέματα εγώ. Και φυσικά την εκένωση της κατεχόμενης Κύπρου. Αυτά πρέπει να τα θέσει η Ελλάδα, όχι ως μαξιμαλιστικές δικές της, εκτός ας πούμε κειμένων νόμων και διατάξεων ας πούμε διεκδικήσεις, αλλά ως απέτηση τήρησης του διεθνούς δικαίου. Μόνον έτσι πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος, ο οποίος φυσικά πρέπει να σας πω, να προσθέσω για κάτι άλλο, ότι οίκοθε εννοείται
ότι οποιαδήποτε συμφωνία γίνει με την Τουρκία για οποιοδήποτε θέμα πρέπει να κρυθεί υπό τη κρίση και της Βουλής και του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να απόσχει ο ελληνικός λαός από μια τέτοια. Αυτή είναι η άποψή μου, είναι καθαρά δημοκρατική. Ζούμε σε μια δημοκρατία, ένα θέμα το οποίο ας πούμε άπτεται των διακρατικών μας σχέσεων με την Τουρκία και το οποίο άπτεται και διαρρυθμίσεων οι οποίες θα γίνουν με την Τουρκία στα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε, στο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, πρέπει να υπάρξει συνένεση τη Βουλή και του ελληνικού λαού. Δεν είναι μια απόφαση που θα λάβει μια κυβέρνηση χύση. Άρα... θέλω πάντως να σας πω ρεαλιστικά ότι η γνώμη μου προσωπική, η ταπεινότατη γνώμη μου, είναι ότι δεν βλέπετε να... καμία περίπτωση να καταλήξουμε με την Τουρκία. Δεν βλέπετε να προχωρά αυτό. Όχι, όχι, δεν το πιστεύω. Οτιδήποτε άλλο όμως εκτός από τη συζήτηση της μίας διαφοράς, οριοθέτης Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, για σας τότε ανοίγει το καπάκι να ξυλωθεί το πουλόβερ. Κάνω λάθος? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μα δεν νομίζω, να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι και νομικά στέκει μια συζήτηση ή άλλη. Δεν πώς θα πάει μια κυβέρνηση να συζητήσει με τους Τούρκους εσωτερικά θέματα ελληνικά, όπως είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Θα πάει να συζητήσει με τους Τούρκους θέματα κυριαρχίας νησίδων και νησιών, που είναι σαφέστατο. Μπείτε στο site του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι ξεκάθαρο. Οπότε όταν η Τουρκία επιμένει ότι αυτά θα τεθούν, έχεις λόγο να πας να συζητήσεις? Όχι, ακούστε, γι' αυτό σας είπα, δεν ξέρω αν θα τεθεί, αν θα ξεκινήσει καν ο διάλογος. Εάν η Τουρκία ας πούμε, ξεκινήσει ο διάλογος, πει ότι εγώ στην Αλγερία θα βάλω αυτά και αυτά, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να πει ότι με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να συζητήσω αυτά τα θέματα, διότι είναι θέματα εσωτερικής ελληνικής κυριαρχίας, λίγη συζήτηση. Μάλιστα. Θέλετε να συζητήσουμε το μόνο θέμα? Δεν ευχαρίστω. Θέλετε να συζητήσουμε ένα, ξέρω εγώ, για πολιτιστική και οικονομική συνεργασία και ξέρω εγώ τι, για φιλικές σχέσεις, τουριστικές ανταλλαγές, φοιτητικές ανταλλαγές? Ευχαρίστω. Θέματα ελληνικής κυριαρχίας δεν συζητούμε, λίγη συζήτηση επ' αυτό. Ακούστε, φανταστείτε να πάει τώρα η Ρωσία να πει στην Αμερική ότι σε το θέμα προστασίας της Πανίδας, της Φλωρίδας, της Αλάσκας. Καλά. Την Αλάσκα την αγόρασε η Αμερική από τη Ρωσία. Έχετε δίκιο, αλλά μιλάτε για Ρωσία και Αμερική. Εδώ μιλάμε. Δεν ήθελα να σας πω, ας πάρουμε σε μικρότερα. Το Βέλγιο και η Δανία, λοιπόν. Να σας πω εγώ δύο μικρότερα. Να σας πω τη Γερμανία και τι είναι. Και το είμαστε Ελλάδα και Τουρκία και μέχρι τώρα. Μα με συγχωρείτε, είμαστε το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο, χώρα η οποία, ας πούμε, συζεί με έναν πολυπληθέστερο γείτονα, συγκατοικεί με έναν πολυπληθέστερο γείτονα και θα πάει να συζητήσει κάτι που καμία άλλη χώρα που μικρή, που συγκατοικεί με έναν, που γυθνιάζει με έναν πολυπληθέστερο γείτονα, δεν θα πήγαινε ποτέ να συζητήσει. Όχι, τι βέβαια. Έχετε δίκιο. Αλλά είμαστε. Ο παγκόσμιο καρπαζιό πράκτορα. Δεν έχουμε αίσθηση. Έχετε δίκιο. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε, κύριε Μελετόπουλε. Ωστόσο, εξακολουθούμε να είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που το αναφέρετο δικαίωμά της έως τα 12 ναυτικά μίλια δεν το ασκεί. Και έχει και κάζους μπέλι. Είμαστε. Δυστυχώς. Yeah. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.